Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Καλή και ευλογημένη είναι η καινούργια χρονιά που μόλις άρχισε. Καλή χρονιά και σε εσάς, Δημαρχέ. Κουράγιο και αντοχές, γιατί πάνω στους ώμους των δημάρχων πέφτει μεγάλο βάρος. Σηκώνεται πολύ μεγάλο βάρος. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και αφορά στις αρμοδιότητες που θα περάσουν σε εσάς, επιπλέον αρμοδιότητες. Μπορείτε να ανταπεξέλθετε καταρχήν. Κατά δεύτερον, ήδη σας έχει αποδοθεί ένα τεράστιο βάρος εντός εισαγωγικών που έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν παράπονα, βέβαια, να το πούμε αυτό. Δεν έχουμε ακούσει πολλά και έντονα παράπονα, αλλά και πάλι έχουμε προβλήματα για το κατά πόσο ανταποκρίνονται οι Δήμοι σε όλα. Μαζί με την καλησπέρα μου λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά επειδή βρισκόμαστε κοντύτερα σαν θεσμός στους πολίτες, πλησιέστερα προς τον κάθε συμπολίτη μας, είμαστε και αυτοί που μπορούμε να τον αφουγκραζόμαστε καλύτερα. Να ακούμε και τα παράπονα του αν του θέλετε και τις ελπίδες του και την προοπτική του. Και είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας έχει ακουμπήσει πολλά από την καθημερινότητά του, πολλά πράγματα από την καθημερινότητά του στην αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να τα πει παραπάνω, δεν τον ακούει κανένας θα έλεγα σε πιο πάνω βαθμό. Και γι' αυτό η σχέση μεταξύ του αυτοδιοικητικού, του δημοτικού συμβούλου, του αντιδημάρχου, του δημάρχου με τους συμπολίτες του είναι μια άμεση, στενή καθημερινή σχέση. Όπως το λέω εγώ, ανοίγουμε τα παράθυρα των σπιτιών μας, την πόρτα του σπιτιού μας και ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τους συμπολίτες και τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Και αυτά δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας και να φύγουμε, γιατί στην ίδια πόλη ζούμε, στην ίδια κοινωνία και τα βιώνουμε καθημερινά. Τώρα, επίσης θα σας πω ότι δυστυχώς με ό,τι θα έπρεπε να είχε γίνει στην πατρίδα μας 40 και πλέον χρόνια που κολακευόμαστε να λέμε ότι συμβαδίζουμε με την Ευρώπη και τις εξελιγμένες κοινωνίες και αυτοδιοικητικά εξελιγμένες, δυστυχώς η πατρίδα μας μου δίνει την εντύπωση ότι πηγαίνει κόντρα στη ροή του ποταμού, δηλαδή αλλού πάει η Ευρώπη και πίσω προς τα πίσω προσπαθούμε να πάμε εμείς. Έτσι δεν γίνεται όμως, δηλαδή ένα κράτος το οποίο είναι αθηνοκεντρικό, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό που δεν αποκέντρωσε όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά όταν το έκανε πάντα με υστεροβουλία, δηλαδή να ξεφορτωθούμε εμείς αυτά που δεν μας εξυπηρετούν, που στοχοποιούν αν το θέλετε και τους δημάρχους και την αυτοδιοίκηση και να κρατήσουμε για μας αυτά που πραγματικά μπορούν να βολέψουν αν το θέλετε τη μικροπολιτική μας. Έτσι όμως δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος και δεν μπορεί να υπάρξει και ισότιμος διάλογος. Παρά τα αυτά θα σας πω ότι ακόμα και τα χρόνια της κρίσης οι δήμαρχοι, οι αυτοδιοικήσεις, οι τοπικές κοινωνίες σήκωσαν πολύ μεγάλο βάρος και αν δεν υπήρχαν οι δομές των δήμων μαζί με τις δομές της εκκλησίας, εγώ δεν θα παραλείπω να το τονίζω, θα βλέπαμε πολλά δράματα να εξελίσσονται στις τοπικές κοινωνίες με ανθρώπους που θα τους βλέπατε να είναι άστεγοι, να είναι πεινασμένοι, να κυκλοφορούν στους δρόμους. Πολλά από αυτά τα απορρόφησε και η αυτοδιοίκηση και επαναλαμβάνω και άλλοι φορείς μεταξύ αυτών και η Εκκλησία. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να εμπιστευτούμε την αυτοδιοίκηση, πρέπει να τη βοηθήσουμε να προχωρήσει. Η αυτοδιοίκηση έτσι κι αλλιώς στη συνείδηση των πολιτών βρίσκεται ψηλά, σε αντίθεση με την κεντρική πολιτική σκηνή πολλές φορές. Αλλά πρέπει να τις δώσουμε πραγματικά εφόδια. Να το πω με μία λέξη, να φύγουμε από μία βαλκανοποιημένη τοπική αυτοδιοίκηση και να πάμε σε μία επιτέλους ευρωπαϊκής μορφής, σύγχρονη, μεταρρυθμιστική, μοντέρνα τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμαρχε, από την εμπειρία σας, η κεντρική κυβέρνηση στη χώρα μας είναι αρρωγός στην τοπική αυτοδιοίκηση ή αντιθέτως σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται και τροχοπέδι? Και αν αλλάξουν κάποια πράγματα στις αρμοδιότητες, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, προς ποια κατεύθυνση πιστεύω ότι θα γίνει αυτό ή πρέπει να γίνει αυτό? Καταρχήν σίγουρα δεν είναι αρρωγός. Πολλές φορές θα έλεγα ότι είναι και πολέμιος και αυτό το βιώνουμε οι αυτοδιοικητικοί. Έχω την τιμή να υπηρετώ, να συμπλήρωσα 22 χρόνια σαν δήμαρχος στην πόλη μου και έχω περάσει διαδοχικά πολλές κυβερνήσεις.
Θα σας πω επίσης ότι πικρόχολα πολλές φορές εμείς οι αυτοδιοικητικοί σχολιάζουμε ότι στην πατρίδα μας δυστυχώς δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, αλλά έχουμε ετεροδιοίκηση. Όταν βλέπετε ακόμα και τώρα, σας μιλώ τώρα για λίγους μήνες τώρα, ότι ακόμα και τα οικονομικά μας θέλουν να τα διαφεντεύει η κεντρική εξουσία. Δηλαδή, σε ποιο να το πείτε αυτό, ότι σε οποιοδήποτε νοικοκυριό δεν θα κάνεις κουμάντο εσύ στο νοικοκυριό σου, αλλά θα έρχεται, δεν ξέρω, ο επιτηρητής ή ο πάνω από σένα να σου κάνει κουμάντο στα οικονομικά σου. Αυτό που γίνεται με τα οικονομικά των Δήμων και την υποχρέωσή μας να τα καταθέτουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα παραδείγματα είναι άπειρα που δείχνουν ότι υπάρχει μία. Όχι διάθεση συνεργασίας αλλά αντιπαλότητας από την κεντρική εξουσία. Να σας πω ότι μπορούν να μετατεθεί όποιος υπάλληλος θέλει, όπου θέλει, χωρίς καν να ζητεί τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου του. Αυτό πού να το πείτε και να το καταλάβουν σε οποιαδήποτε πόλη και χώρα. Και αντίθετα λοιπόν με αυτό που συμβαίνει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη να δομείται και να προχωρεί στη λογική των Δήμων και των περιφερειών. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε αυτό το συγκεντρωτικό κράτος που πολλές φορές γυρίζει τα μάτια του και στα προβλήματα και στις αγωνίες των ανθρώπων. Εμείς απαιτούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Ερχόμαστε από ένα πολύ κακό νομοθετικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λυπάμαι που το λέω, αλλά την πολέμησε την αυτοδιοίκηση και την πολέμησε συνειδητά. Έφερε ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν ταφόπλακα για την αυτοδιοίκηση και για την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Η νέα κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο, προσπάθησε αλλά αποσπασματικά και με μπαλώματα να διορθώσει τις ατέλειες, θα έλεγα μάλλον τη δομή της του προηγούμενου νόμου και να δώσει τη δυνατότητα εν πάση περιπτώσει οι Δήμοι να κυβερνηθούν. Έχουμε προσδοκίες αλλά πάντα κρατώ μικρό καλάθι, μακάρι να τα δούμε και στην πράξη ώστε με ένα σύγχρονο νομοθέτημα του κώδικα των Δήμων να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε και στην πατρίδα μας μια αυτοδιοίκηση. Όπως το είπα, σύγχρονη ευρωπαϊκή που θα μπορεί να λύνει προβλήματα των πολιτών. Να σας πω επίσης ότι επειδή αναφερθήκατε σε πολλά παράπονα που ακούμε, οι δήμαρχοι πράγματι ακούμε, θα σας πω πάντως ότι μεγάλη μερίδα των παραπώνων που μας απευθύνουν οι πολίτες δεν αφορούν καν τις λειτουργίες των Δήμων. Ξέρετε ποια είναι τα παράπονα που καθημερινά φτάνουν στα δημαρχεία. Η κακή κατάσταση των συγκοινωνιών, μιλώ για τον ΟΑΣΤ, η ανασφάλεια που νιώθουν στα σπίτια τους με την κακή λειτουργία της αστυνομίας και των αστυνομικών τμήματων. Η κακή λειτουργία τώρα, το πρόσφατο είναι τις τελευταίες μέρες με τα ταχυδρομεία που αποφάσισαν και αυτά να κλείσουν, να κάνουν και αυτά καλλικράτη, να κλείσουν σε όλες τις περιοχές και να αφήσουν χωρίς επικοινωνία και τους πολίτες. Το ότι δεν χτίζονται σχολιά στις περιοχές, στους δήμους. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά που έρχονται σαν προβλήματα σε εμάς δεν είναι καν δικές μας λειτουργίες. Είναι λειτουργίες του κεντρικού κράτους, τις οποίες δυστυχώς δεν τις ασκεί και οι πολίτες, όπως δεν έχουν άλλη δυνατότητα να τα πούν τα παράπονά τους αλλού, τα λένε στους δημάρχους και στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Αλλά βλέπετε ότι δεν είναι αρμοδιότητες καν των Δήμων. Δηλαδή, αν ήμουν κι εγώ Γερμανός δήμαρχος, θα είχα πολύ καλό αστυνομικό τμήμα και ασφάλεια στην περιοχή μου, θα είχα καλές συγκοινωνίες, θα είχα καλή παιδεία, δεν θα χρειαζόταν να φωνάζω και να τσιρίζω και να γκρινιάζω κάθε φορά. Αλλά δυστυχώς αυτά κάνουμε γιατί και εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε τους συμπολίτες μας και την ποιοτική ζωή τους στις τοπικές κοινωνίες. Το παράδειγμα με τον Γερμανό δήμαρχο είναι τυχαίο ή θεωρείται ότι υπάρχουν δήμαρχος μια προηγμένη χώρα, αυτό εννοώ, που σέβεται την αυτοδιοίκηση και το κράτος σέβεται τον πολίτη, έτσι, αυτό εννοώ. Ναι, παρόλα αυτά εγώ θα επανέλθω στο ερώτημα. Εάν σας δοθούν περαιτέρω αρμοδιότητες, μπορείτε εσείς να ανταπεξέλθετε? Είναι τέτοια η δομή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει? Νομίζω ότι όπου μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες, ασκήθηκαν με λιγότερα λεφτά από την αυτοδιοίκηση και ασκήθηκαν αποτελεσματικότερα. Η κρατική παιδική σταθμή είναι ένα κλασικό παράδειγμα, οι οποίοι παρήχαν τις χειρότερες υπηρεσίες με πολλαπλάσιο κόστος και μάλιστα ήταν και τελείως απαξιωμένοι. Από τη στιγμή που πέρασαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, άνθησαν, παρουσίασαν ποιοτικότερες λειτουργίες και βέβαια μειώθηκε και το κόστος λειτουργίας. Γενικά σε όποιες αρμοδιότητες μετέφερε το κράτος στους Δήμους έγινε καλύτερα. Εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ τα σχολιά να έχουν την κατάσταση από όλους τους συναδέλφους δημάρχους και την αγάπη και τη φροντίδα και τη μέρημνα που δίνουμε
παρά αν τα μεριμνούσε να τα φροντίζει το κράτος. Είμαι σίγουρος ότι θα είχαν καταρρεύσει κυριολεκτικά και σαν κτίρια, αλλά και σαν λειτουργία. Φοβάμαι ότι τα περισσότερα θα ήταν και χωρίς θέρμανση για τα μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι όταν ο βαθμός άσκησης εξουσίας βρίσκεται κοντά στον πολίτη, θα έλεγα μέσα στον πολίτη, μοιραίο είναι και τα αντανακλαστικά να είναι αμεσότερα, άμεσα, και βέβαια και οι ενέργειες να γίνονται άμεσα, γιατί εμείς έχουμε τα ερεθίσματα. Το κράτος που εδρεύει στην Αθήνα δεν ξέρω αν μπορεί να φανταστεί πώς είναι το τρίτο δημοτικό σχολείο στα Κωνσταντινοπολίτικα της Πηλαίας ή οποιοδήποτε άλλο σχολείο. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρει ούτε καν που βρίσκεται το κτίριο. Άρα εμείς μπορούμε να ασκούμε τις αρμοδιότητες, αρκεί το κράτος να μας οπλίσει και με τη λειτουργική δυνατότητα να το κάνουμε, και με τα χρήματα και με το αναγκαίο προσωπικό. Και τότε θα μπορούμε να λέμε με τα λόγου γνώσεως τα παραπονώσει το Δήμαρχο, έτσι. Ναι, αυτό είναι κολακία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τιμή για τους, για μας όλους τους Δημάρχους, διότι το να είσαι ένας θεσμός, μια δομή που ο πολίτης έχει τη δυνατότητα πρέπει να σου πει τα παράπονα. Ας δοκιμάσει ο πολίτης να πάρει οποιοδήποτε υπουργείο και αν μπορέσει να καταφέρει να μιλήσει καλά με το σύμβολο του υπουργού, εγώ δεν μιλάω για τον υπουργό που δεν καταφέρει ποτέ, αλλά με το σύμβολο του υπουργού θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη επιτυχία. Ούτε εδώ μας παίρνουν και μιλάμε απευθείας και έρχονται και στο Δημαρχείο οι άνθρωποι και έχουμε 100 τρόπους επικοινωνίας, ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής, με mail, με προσωπική παρουσία, 100 τρόπους επικοινωνίας για να εκφραστούν, για να μπορέσουν να πούν τον πόνο τους, να πούν το όνειρό τους, την προσδοκία τους. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα, και αυτό που ο λαός μας λέει τα παράπονα στον Δήμαρχο, που είναι μεγάλη τιμή και για τους δημάρχους αυτοδιοικητικούς συνολικά, αλλά και για τον απλό πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε και Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα και στους άλλους συναδέλφους δημάρχους, και εγώ από τη μεριά μου να υποσχεθώ, όπως οι πολίτες μου για έκτη συνεχόμενη φορά με τίμησαν με ένα πραγματικά εντυπωσιακό ποσοστό πάνω από 70%, να ανταποδώσω, αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη ευθύνη και με πολλή δουλειά, αν το θέλετε, και με συνέπεια να ανταποδώσω αυτή τη μεγάλη τιμή στην θητεία που διανύω και τώρα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλό κουράγιο λοιπόν, καλή χρονιά. Γεια σας.